Κύριε Μίχαλε, θα μου επιτρέψετε να βάλουμε μία άνω τελεία για να καλησπερίσουμε και τον κύριο Πάνο Βλάχο, τον γραμματέα επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα σας, κύριε Βλάχο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κυρία Γιάμαλη, κύριε Σουρμελίδη. Καλά είμαστε εσείς. Χαθήκαμε. Είναι δύσκολες οι ημέρες, κύριε Βλάχο. Μην κάνετε και σε εμάς κριτική. Εμείς καλούμε πάντα το κοινά. Το ξέρω. Λέω, χαθήκαμε από κοντά. Άκουσα παράπονα σήμερα. Δικαιολογημένα, εγώ δεν λέω. Δεν έχω γι' αυτό αντίρρηση, αλλά όχι από εμάς πάντως. Αλίμονο, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Απλά μας έχετε λείψει το να έρθουμε στο στούντιο. Αυτό εννοώ. Ναι. Είναι και, υπάρχει και η δυσκολία τώρα όλο αυτό, ξέρετε. Είναι πρακτική η δυσκολία πλέον. Έχουμε μείνει ο Σπύρος και εγώ εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, θα ήθελα να ολοκληρώσετε τη φράση σας, κύριε Μίχαλε, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Βλάχο και μετά να συζητήσουμε. Ναι, ήταν και για την πρωτογενή παραγωγή, ναι. Αν έχετε εικόνα, κύριε Μίχαλε. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι σε καραντίνα. Κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δεν δουλεύουν. Πού βρισκόμαστε? Είπατε για το εμπόριο κάτι πολύ δυσάρεστο, αν εξαιρέσει κανείς τα τρόφιμα, βέβαια, επειδή όλοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Πρωτογενής παραγωγή. Η πρωτογενής παραγωγή με μεγάλες δυσκολίες, διότι εκεί που προβλέπεται να υπάρχει μετακίνηση προσωπικού και δει σε μεγάλους αριθμούς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα και εκεί είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα και όπως είπα και επίσης στην μεταποίηση γενικότερα στην βιομηχανία, ακριβώς διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οικονομική δραστηριότητα σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτές τις παραγωγικές μονάδες. Και θα ήθελα κλείνοντας απλά να επισημάνω ότι σήμερα αργά το απόγευμα είχαμε μια πολύ σημαντική τηλεδιάσκεψη με όλους τους συναδέλφους προέδρους των επιμελητηρίων των ευρωπαϊκών χωρών, των ευρωεπιμελητηρίων όπως συνηθίζουμε να λέμε. Επιμελητηριακό που... Eurogroup δηλαδή. Ήταν ένα, ακριβώς, ένα επιμελητηριακό Eurogroup, όπου εκεί ευτυχώς μετά από επιστολή την οποία είχα αποστείλει προ 10 ημερών και είχα ζητήσει να γίνει αυτή η διάσκεψη. Ναι. Υπάρχει μια ταύτιση απόψεων, πίεσης δηλαδή προς τις κυβερνήσεις των χωρών που ο κάθε ένας συνάδελφος εκπροσωπεί επιμελητηριακά τον θεσμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την απαραίτητη τόνωση που θα χρειαστεί το σύστημα, φέρνοντας επίσης και το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που ξεκίνησαν με ένα πρόγραμμα Μαμούθ, με ένα γιγαντιαίο σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο θα πρέπει να μιμηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έμεινα ικανοποιημένος με την έννοια ότι ακόμα και οι Γερμανοί συνάδελφοί μου, που σε άλλες περιπτώσεις δεν ταυτιζόντουσαν, είμαστε σε μια κοινή γραμμή να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στην τελευταία συνεδρίαση που είχε σε επίπεδο αρχηγών. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε και σε αυτό μου δίνετε πάσα να πάω στον κύριο Βλάχο. Κύριε Βλάχο, είχαμε ένα Eurogroup το οποίο αποφάσισε πολύ λίγα, πολύ αργά, μισό τρεις, ενώ οι ανάγκες έχουν εκτιμηθεί στο 1,5-3. Έχουμε ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο βάζει την ύφεση στο 10% για εμάς και την ανεργία στο 22% για φέτος. Μνήμες μνημονίου μας ξυπνά αυτό. Το κίνημα αλλαγής τι λέει για όλα αυτά? Να προσθέσω στις δυσίωνες προβλέψεις που μόλις αναφέρετε ότι υπάρχει και μια αντίστοιχη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά αν κοιτάξει κάποιος το τελευταίο 20ήμερο... Και του ΩΣΑ και της Deutsche Bank και των χρηματοπιστωτικών, Νίκο, δεν σταματάει, δεν τελειώνει η λίστα. Αν λοιπόν προσθέσουμε όλες αυτές και βγάλουμε ένα μέσο όρο, υπάρχουν προβλέψεις από το μείον 3 στο μείον 11. Διαλέγει κανείς και παίρνει. Αλλά εγώ νομίζω το εξής, ότι είναι λίγο νωρίς να προδιαγράψουμε το βάθος της ύφεσης για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν γνωρίζουμε πότε θα αρχίσει η αποκλιμάκωση και αν αυτή η αποκλιμάκωση θα είναι ενιαία στην Ευρώπη, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα είναι εξαρτημένη από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα λειτουργήσει η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ένα νέο κύμα της πανδημίας από φθινόπωρο, το οποίο προφανώς θα λειτουργήσει πάρα πολύ αρνητικά. Και το τρίτο, το οποίο θέλω να είμαι αισιόδοξος και δεν συμμερίζομαι τόσο έτσι την απεσιοδοξία του κυρίου Μίχαλου, είναι ότι θέλω να πιστεύω ότι και ο ίδιος και ο φορέας του, αλλά και όλοι οι φορείς της αγοράς, αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε τα ίδια λάθη που γίνανε το 2009 και το 2010.
Ότι δηλαδή αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, να επιταχύνουμε και να ενδυναμώσουμε τις τουριστικές κυρίως επιχειρήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι θα πληγούν και περισσότερο, να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν και να βρούμε τρόπους να εφαρμόσουμε προσελκύοντας τουρίστες και κοινά από χώρες οι οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν στο τουριστικό χάρτη της χώρας, αλλά ενδεχομένως να προέρχονται από χώρες οι οποίες είναι ασφαλείς. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να πούμε είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα λειτουργήσει αν, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, δεν λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συντεταγμένα. Παρότι έχουμε μια σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ ενός νότου που ζητάει επεκτατικές πολιτικές και ενός εξαγωγικού βορρά με διαφορετικές θεσμικές και οικονομικές αντιλήψεις που επιμένει στη λιτότητα, η οποία, όπως ξέρετε, καταδίκασε και τη χώρα μας σε ένα δεκαετή φαύλο κύκλο, θεωρώ ότι αυτό το Eurogroup θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Επιμένω δηλαδή να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Και αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι δεν θα γλιτώσουμε μια κάποια μορφή ευρωομόλογο στο άμεσο μέλλον, επιπλέον, αν δηλαδή έρθει, επιστρέψει η πανδημία από φθινόπωρο. Άρα νομίζω ότι με τα στοιχεία που έχουμε τώρα, για να συμπληρώσω έτσι τη σκέψη μου, οι ενδείξεις που έχουμε δεν είναι ιδιαίτερα ευίωνες, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι και τόσο καταστροφικές, αν μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λειτουργήσει συντεταγμένα. Πάντως, κύριε Βλάχο, αυτή τη στιγμή αυτό που προκύπτει δεν είναι ένα ευρωομόλογο. Αντιθέτως, είναι 240 δις δάνεια από τον ESM για την υγειονομική κρίση, 200 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επιχειρήσεις και επιδοτήσεις και μόλις 100 από την Κομισιόν για θέσεις ελαστικής εργασίας. Δηλαδή, το παραβλέπετε μισογεμάτο το ποτήρι? Μα μετά ερχόμαστε όμως στην ελληνική πραγματικότητα και προσγειωνόμαστε ακόμα χειρότερα. Γιατί βλέπετε ότι παρόλο που υπάρχουν κάποιοι πόροι, υπάρχει ένας χαλαρός προϋπολογισμός, υπάρχει ποσοτική χαλάρωση, υπάρχει το πρόγραμμα που ετοιμάζεται για την επιδότηση της εργασίας. Mm-hmm. Ενώ υπάρχουν πόροι, βλέπουμε κάποιες ασυνέχειες και κάποια λάθη από την κυβέρνηση. Και θα σας φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο έγινε και απέκτησε και πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Αφορά τις προσβλητικές έως, θα έλεγα, προκλητικές δηλώσεις του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος προχθές μας είπε ότι και να παίρναμε λεφτά δεν θα είχαμε τι να τα κάνουμε, γιατί θα παχαίναμε. Θα γίνουμε, ναι. Και μόλις σήμερα, χθες μάλλον το βράδυ στη δική σας εκπομπή, είπε κάτι ακόμα χειρότερο. Είπε ότι, ενώ στον κύριο Λιάτσο, είπε ότι ακόμα και να θέλαμε να δώσουμε, λέει, το επίδομα σε περισσότερους μακροχρόνια άνεργους, δεν το χρειάζονται, γιατί οι 300 περίπου χιλιάδες από αυτούς δουλεύουν στη μαύρη αγορά. Αν αυτό δεν είναι μια μομφή στην ίδια την κυβέρνηση, αν αυτό δεν είναι μια προσβολή στον Πρωθυπουργό του και στον κύριο Βρούτσι, τότε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να είναι ένας υπουργός ανάπτυξης που γυρίζει από κανάλι σε κανάλι, κρατάει ένα νεοφιλελεύθερο εγχειρίδιο στα χέρια του και μας δίνει και το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησής του. Άρα λοιπόν να σοβαρευτούν, ας διοχετεύσουν τους πόρους που έχουν αυτή τη στιγμή στους άνεργους και στις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν και ας σταματήσει ο κύριος Γεωργιάδης να περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και να λέει τέτοιου τύπου εξυπνάδες οι οποίες πληγώνουν και δημιουργούν μεγαλύτερη ανασφάλεια. Μάλιστα. Κύριε Μίχαλη, Γιάμαλη, αν θα μπορούσα σε εσάς θα ερχόμουν, γιατί πρέπει να πάω και σε διάλειμμα, οπότε να έχουμε ένα τελευταίο σχόλιο σας. Αυτό το οποίο προέχει, γιατί δεν νομίζω ότι διαφωνώ με τον κύριο Βλάχο σε αυτά τα οποία ανέφερε στην επανάκαμψη της οικονομίας, αλλά αυτά για να γίνουν, κύριε Βλάχο, απαιτούν κάποια εργαλεία τα οποία από την ώρα που θα ξεκινήσει και πάλι να κινείται η αγορά, από την ώρα δηλαδή που θα λήξει ο υγειονομικός συναγερμός και θα βγούμε από την καραντίνα, θα πρέπει να είναι έτοιμα κυριολεκτικά να λειτουργήσουν την επόμενη μέρα. Και αναφέρομαι βεβαίως σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, που νομίζω, κύριε Βλάχο, θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου ότι πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, διότι ενώ συζητούνται να υπάρξουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης που θα είναι άκρως απαραίτητα για την επανεκκίνηση και δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, δυστυχώς βλέπουμε ότι προσπαθούν να εισάγουν κάποια δικά τους πολύ αυστηρά τραπεζικά κριτήρια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο στις επόμενες μέρες ούτως ή άλλως θα καταθέσουμε και στα αρμόδια Υπουργεία αλλά και στο ίδιο το τραπεζικό σύστημα είναι ότι η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, η οποία θα συνοδεύει αυτό το ποσό το οποίο θα καταλήξουμε τελικά, θα πρέπει να είναι ανέκλητη. Δηλαδή το 80% που θα καλύπτει το δημόσιο από πλευράς εγγύησης θα πρέπει να είναι ανέκλητη, το 20% βεβαίως και θα είναι υποχρέωση του δικαιούχου. Οι τράπεζες δεν θα πρέπει να συνυπολογίζουν τα δάνεια τα οποία θα δοθούν με την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση
της εταιρείας, της επιχείρησης η οποία θα διανοδοτείται, εφόσον βεβαίως αυτά εξυπηρετούνται, ένα ελάχιστο επιτόκιο, και η πρόταση δική μας θα είναι Euribor, και όλοι όσοι μας παρακολουθούν γνωρίζουν ποιο είναι το επίπεδο του Euribor, να ξεχάσουν δηλαδή ποσοστά της τάξης του 3, 4, 5 ή 6% και βεβαίως να υπάρχει μια δεκαετή διάρκεια αυτών των δανείων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Και κάτι που πρέπει να γίνει ενδιάμεσα. Και μεταφέρω αυτή τη στιγμή μια ανησυχία της αγοράς και κλείνω με αυτό, κυρία Γιάμαλη. Επιταγές. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιταγές στα χαρτοφυλάκια τους. Εδώ το τραπεζικό σύστημα πρέπει να συνδράμει έτσι ώστε να γίνει η προεξόφληση αυτών των επιταγών και αυτό να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, διότι μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να εισάγουν είτε πρώτες ύλες είτε προϊόντα, τρόφιμα εμπροκειμένου όπως λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Σουρμελίδη, και δεν μπορούν να δυνατούν αυτή τη στιγμή να πληρώσουν τους προμηθευτές τους προκειμένου να εισάγουν αυτά τα προϊόντα που είναι και πολλές περιπτώσεις προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ζητάνε κάση, ζητάνε ρευστό. Σπύρο μου, ρευστό, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Βεβαίως. Πιέζεται πάρα πολύ ο χρόνος. Κύριε Μίχαλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας φωτίσατε με στα της οικονομίας. Θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο. Εγώ ευχαριστώ οπότε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, κύριε Βλάχο. Εσείς μένετε μαζί μας. Θα προσθεθεί συνέχεια στην παρέα μας και ο κύριος Χίτας από την Ελληνική Λύση. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι το Κόντρα 24. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής. Σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Σουρμελίδης. Πάμε όμως να συνδεθούμε και με τον κύριο Βλάχο, που τον έχουμε από λίγο νωρίτερα εδώ κοντά μας, που είναι γραμματέας του κινήματος αλλαγής, γραμματέας επικοινωνίας, και τον κύριο Κώστα Χίτα, βουλευτή με την Ελληνική Λύση στη Β' Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χίτα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από το σπίτι μας. Μένετε σπίτι και εσείς, έτσι πρέπει. Αλλάξατε κάτι, κύριε Χίτα. Είναι, όταν βγούμε από το σπίτι, να έχουμε μείνει και Έλληνες, γιατί με αυτά που γίνονται εκεί έξω, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε την ταυτότητά μας, αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Μάλιστα. Α, να μείνουμε υγιείς, εγώ νόμιζα ότι ήταν το δίλημα. Υγιείς, αλλά πρωτίστως να μείνουμε υγιείς. Okay. Μένουμε σπίτι, μένουμε Έλληνες. Βάλτε ένα hashtag ακόμα. Ναι. Μάλιστα. Okay. Πάμε να πάρουμε ένα ακόμη σχόλιο από τον κύριο Βλάχο, γιατί τον κόψαμε στη μέση πριν. Κύριε Βλάχο, δεν ξέρω αν είδατε την σημερινή παρέμβαση του ΣΕΒ, που μιλάει για ενοικιαζόμενους, εργαζόμενους, οι οποίοι θα μπορούν να δίδονται από τη μία εργοδοσία στην άλλη για να κάνουν τη δουλειά, χωρίς να έχουν και οι ίδιοι δικαίωμα να επιλογής. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Γιατί έχω δει ότι το κίνημα αλλαγής τελευταία έχει αρκετές θέσεις αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων και την ανάσχεση των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία του κορονοϊού. Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όταν θυμόμαστε πολύ καλά που πλήρωσαν το Μάρμαρο τη δεκαετία των μνημονίων και έχουμε και τέτοια φαινόμενα σαν αυτό που περιγράφεται. Προφανώς ανοίγει όρεξη πάρα πολλών για να επιβάλλουν όλες τις συνταγές τις οποίες δεν πρόλαβαν στην οχτάμινη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μέσα από όλη αυτή την κρίση, η οποία φαίνεται να προδιαγράφεται για τα επόμενα 2-3 χρόνια, να επιβάλλουν μεγαλύτερη ευελιξία και ελαστικότητα στην ήδη πολύπαθη αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Εγώ θέλω απλά να θυμίσω ότι περίπου 500.000 άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό είναι εποχιακοί υπάλληλοι μερικής απασχόλησης, οι οποίοι ζουν με μερικές εκατοντάδες ευρώ. Και σκεφτείτε τι θα συμβεί, α, αν η τουριστική σεζόν δεν πάει καλά όπως φαίνεται, και β, αν όλος αυτός ο κόσμος πολλαπλασιαστεί από τις συμπληρωματικές δραστηριότητες, την εστίαση, τον πρωτογενή τομέα, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό. Θα έχουμε δηλαδή ένα τσουνάμι επισφαλούς εργασίας, όπου θα μπορέσουν κάποιοι, θα προσπαθήσουν κάποιοι, αν μη τι άλλο, να επιβάλλουν τις συνταγές που περιγράφεται. Αυτή θα είναι μια καταστροφική συνταγή για πάρα πολλούς λόγους. Και ο κύριος λόγος, όπως το αντιλαμβάνεστε, είναι ότι θα χάσουμε ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό, είναι ότι θα ανακυκλωθεί η ύφεση, θα έχουμε πολύ μεγάλη φτώχεια στις νεότερες κυρίως ηλικίες, οι οποίες είναι και σε μεγαλύτερη επισφάλεια, με αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτούνται τα ασφαλιστικά ταμεία και να ανακυκλώνεται η ύφεση μεταξύ συνταξιούχων και ανέργων. Άρα λοιπόν, αυτοί που ωρέχονται
ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα, μια απορριθμισμένη εργασιακή Βαβέλ, καλό θα είναι να βάλουν τις δυνάμεις τους και τις επιχειρήσεις τους να δουλέψουν, να κρατήσουν τους εργαζομένους τους αυτές τις δύσκολες ώρες, να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρήσεις τους, να φέρουν κάποια τα χρήματά τους στην Ελλάδα, γιατί τα έχουν ακόμα έξω στο εξωτερικό, και να μην διασπείρουν τον πανικό και την ανασφάλεια στο μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων που αυτή τη στιγμή δουλεύει με επισφάλεια, ανασφάλεια και περιμένει καλά νέα. Μάλιστα. Σαν ευχολόγιο μου ακούστηκε όμως αυτό, κύριε Βλάχο, την ώρα που υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει Υπουργείο, δεν θα έπρεπε όλα αυτά να τα διασφαλίζει η κυβέρνηση? Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ζητήσει και επιβάλλεται, να, για παράδειγμα, να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε για όσο διαρκεί η κρίση, και για τους άνεργους, γιατί δεν φτάνει το 400, και για τους υπόλοιπους μακροχρόνια άνεργους που ξεχνάει η κυβέρνηση. Να μείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις, να γίνει, γίνει καμία απόλυση το Μάιο. Και όσες επιχειρήσεις, κυρία Γιάμαλη, έχουν μειωμένο τζίρο, αναφέρθηκα πριν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην εμπειρία της Δανίας, να επιδοτήσουν οι εργοδότες τον μισθό των υπαλλήλων τους, για να μην φτάσει ο μισθός να είναι ψίχουλα και να μην γίνει ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, έχει τα δημοσιονομικά εργαλεία να το κάνει. Απλά φοβάμαι ότι λειτουργεί με όρους πολιτικού υπολογισμού, διασπείρει φήμες για εκλογές, προσπαθεί να κρατήσει σε ομοιρία κάποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, γι' αυτό και καθυστερεί τη λήψη κάποιων μέτρων τα οποία είναι αναγκαία. Να πάω και σε εσάς τώρα, κύριε Χίτα. Τι λέει η ελληνική λύση για αυτό που ζούμε? Γιατί δεν σας κρύβω ότι το «μένουμε Έλληνες» δεν το είχα ακούσει στην ατζέντα. Είχα ακούσει «μένουμε όρθιοι», είχα ακούσει «μένουμε σπίτι», έχω ακούσει το ότι δεν περισσεύει κανείς. Το «μένουμε Έλληνες» τώρα τι σχέση έχει με την αντιμετώπιση? Όλα όσα είπατε τα συμπογράφουμε. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει να κάνουμε όλα και μένουμε σπίτι μας, και αυτό πρέπει να κάνει όλος ο κόσμος. Το συζητάμε. Mm-hmm. Απλά ήταν ένα σχόλιο, αν θέλετε, δεικτικό για αυτό που συμβαίνει. Την ώρα που οι Έλληνες δίνουν ένα απίστευτο παγκόσμιο παράδειγμα, μένοντας στο σπίτι και έχοντας κατεβάσει, αν θέλετε, το δίκτυο, ας πούμε, της πανδημίας, γιατί είμαστε ένα παράδειγμα προς για αναφορά από όλο τον κόσμο. Έτσι. Και αυτό αξίζει συγχαρητήρια στους Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Αυτούς που καθημερινά, για έναν αδικαιολόγητο, θα μου επιτρέψετε, τρόπο, τους τρομοκρατούν καθημερινά. Και μας τραβάνε το αυτοί. Μας τραβάνε το αυτοί καθημερινά, ενώ είμαστε συνεπέστατοι σε όλα. Υπάρχει μια μικρή, πολύ μικρή μερίδα, ωραία, αλλά πιστεύω η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχουν δείξει μια παραδειγματική συμπεριφορά και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Και αν η πανδημία δεν έχει χτυπήσει, δόξα τω Θεώ, τη χώρα μας, δεν οφείλεται στις μαγικές κινήσεις του Κόπερφιλντ και Μητσοτάκη. Ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που δώσαν χρόνο στο να στυλωθεί κάπως στα πόδια του το διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας. Που όλοι αυτοί τώρα που ζητάνε χρόνο από τους Έλληνες πολίτες, ήταν διαλυμένο το εθνικό σύστημα υγείας, δεν μας λένε ποιος το διέλυσε. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης που ζητάει χρόνο τώρα από τους πολίτες για να κερδίσουμε κάποιες εβδομάδες για να μπορέσουμε να στυλωθούμε, να πάρουμε υλικά κτλ. Και να είμαστε έτοιμοι, δεν μας έχει πει πόσες απολύσεις έχει κάνει ο ίδιος ο υπουργός στο παρελθόν. Όπως επίσης και τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να πω ότι μια Ελλάδα η οποία είναι καταχρεωμένη, μια Ελλάδα η οποία χρεοκόπησε, μια Ελλάδα η οποία δεν είχε παιδεία, δεν είχε εθνικό σύστημα υγείας, δεν είχε οικονομία, δεν είχε πρωτογενή παραγωγή, κάποιος θα δημιούργησε αυτά. Αυτό θέλω να πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει το προκείμενο. Η πανδημία, κύριε Σουρμελίτη, κυρία Γιάμαλη, θα περάσει. Με τον έναν τρόπο. Αυτό που σωστά λέτε και σας παρακολουθώ από την αρχή της εκπομπής και όλους τους έκδοτους και ειδικούς που βγάλατε και οικονομολόγους κλπ. Η επόμενη μέρα είναι αυτό που ξημερώνει και εκεί πραγματικά είναι εκεί συσσωρεύονται όλες τις δυσκολίες. Έρχονται δύσκολες μέρες για τους Έλληνες. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, δεν θα πρέπει να επιδοθούμε σε ευχολόγια ή οτιδήποτε άλλο. Θα είναι δύσκολες οι εποχές και οι μέρες που έρχονται. Έχουμε πει σαν ελληνική για την πρώτη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο, τόσο ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά και οι βουλευτές που μιλούσαμε στις διάφορες ποινικές, στις πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου που ερχόταν. Κατά καιρούς θα έρθει την άλλη εβδομάδα άλλη μία. Αυτό το μαρτύριο της σταγόνας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ένα-ένα μέτρο κάθε εβδομάδα, είναι αν μη τι άλλο επικίνδυνο. Οριζόντια μέτρα έπρεπε να έχει πάρει από την πρώτη μέρα και όχι μετά από 35 μέρες. Φτάσαμε χθες στους μακροχρόνιοι ανέργους. Πόσο καιρό φωνάζαμε για τους ανέργους? Ρε παιδιά, υπάρχουν άνεργοι. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Το λέγαμε στον Γεωργιάδη. Το λέγαμε επίσημα, στους διαδρόμους. Το φέραν να το κάνουν ποινική, να το ψηφίσουν. Μας είπαν για τα 350.000, ξαφνικά προκύπτουν 155.000 οι άνεργοι, γιατί οι άλλοι λένε μακροχρόνια. Ακούστε τώρα.
Είναι λοιπόν μαυραγωρίτες, δουλεύουν στη μαύρη αγορά. Άρα, τι κάνει η κυβέρνηση, έχουμε μαύρη αγορά και την αφήνει, την επιτρέπει. Ή αν είναι μαυραγωρίτες, ρε παιδιά, πού θα δουλέψει τώρα μαυραγωρίτες. Έστω και ότι είναι πακετάς μαυραγωρίτες. Έστω και είναι σερβιτόρος μαυραγωρίτες. Πού θα δουλέψει. Δεν είναι άνεργος τώρα. Αυτό τον αφήνουμε απ' έξω. Ή συνείδηση στην πείνα, επειδή είναι μακροχρόνια άνεργος. Θέλω να πω ότι δεν έχουν λογική κάποιες αποφάσεις, κυρία Γιάμαλη. Επίσης, κύριε Σουρμελίδη, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, γιατί κάνατε μια ιδιαίτερη μνήμη στον κύριο Ξανθό προηγουμένως. Και επειδή νιώθουμε εγκλωβισμένοι, πραγματικά το λέω και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν έχω κανένα παράπονο από την εκπομπή σας, ούτε από τον τηλεοπτικό σταθμό. Αυτό πρέπει να το πω δημόσια. Πάντα μας έχετε προσκαλείτε και εμένα προσωπικά και πολλές φορές λόγω αυξημένου επαγγελματικού φόρου έχω αρνηθεί. Έχω αρνηθεί και το λέω δημόσια. Απλά αυτό που συμβαίνει, γιατί είμαστε συνάδελφοι δημοσιογράφοι, κύριε Βλάχο, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στον κύριο Σουρμελίδη και στην κυρία Γιάμαλη, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν το νιώθετε και εσείς στο κοινάλ, κύριε Βλάχο. Δεν μας καλεί κανείς. Είναι απίστευτο. Κανείς. Το νιώθει, νομίζω. Μα σας είπα προηγουμένως ότι χάρηκα πολύ που τους είδα, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό. Ναι, πραγματικά. Πρέπει να είχαμε πει πριν από κανένα τρίμηνο στο στούντιο. Όλοι μαζί. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον εκεί είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, είναι απίστευτο. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, ξέρετε, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία, τους έδωσε 11 εκατομμύρια. Τους μοίρασε 11 εκατομμύρια. Είπαμε, ρε παιδιά, τόση όλη μέρα λιβανιστήρι, τι καλός πίνει ο Μητσοτάκης, τι καλός πίνει ο Άδωνης. Πρώτος της δημοσκοπήσης ο Κικίλιας, δεύτερος ο Δένητρη, εξαιρετικοί όλοι. Ειδήσεις θα μας πείτε άλλες, εκτός από το πόσο καλά τα πάτε. Δεν απευθύνεστε σε εμάς, ελπίζω. Δεν απευθύνεστε, λέω, σε εμάς. Είναι γενικότερα. Όχι, το λέω γενικά. Τα κανάλια, ας πούμε, θα μας πούνε ότι το μήνα Μάρτιο, για παράδειγμα, μπήκαν 1.280 λαχανοθράφτε μέσα. Δεν το είπε κανείς. Κανείς δεν το έπαιρνε το Μάρτιο μήνα. Ο Μηταράκης χαίρεται. Έχει πάρει ένα χαμόγελο ευτυχίας και χαίρεται. Νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς φοβόμαστε για την Ελλάδα που θα συναντήσουμε όταν βγούμε από τα σπίτια μας, κυρία Γιάμαλη. Γιατί εγώ δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες. Γιατί έχω δει κάποια σχόλια συναδέλφων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και λένε τι θα ακούσουμε άλλο. Λένε κάποιοι επιτίδη ότι η Νέα Δημοκρατία εφήβρε η κυβέρνηση τον κοροναϊό για να πάει τους λαθρομετανάστες στην υπηρετική χώρα. Εμείς δεν λέμε αυτό. Λέμε όμως ότι εκμεταλλευόμενοι την παρουσία ή τον εγκλισμό, αν θέλετε, των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών. Ναι. Παγκοσμίως συμβαίνει αυτό. Κάνει τη δουλειά του Μηταράκης, ο κάθε Μηταράκης. Και είναι έγκλημα αυτό που κάνουν. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Σουρμελίδη, επειδή αναφερθήκατε στο νοσοκομείο Καστοριάς και επειδή δεν μας παίζει κανείς. Πραγματικά κανείς. Να πω ότι η ειρηνική λύση εδώ και 15 μέρες. Όλη σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα έδωσε τη μισή της αποζημίωση, κάθε βουλευτής, στο νοσοκομείο Καστοριάς. Αλήθεια. Αλήθεια. Να το πούμε να τα ακούσει και ο κόσμος. Γιατί μας λένε οι βουλευτές που παίρνετε τόσα, κάνετε τόσα και δεν δίνετε και δεν κάνετε και οι κανένα. Άρα και εσείς ανταποκριθήκατε στην έκκληση η οποία δεν νομοθετήθηκε ποτέ. Εμείς δεν ανταποκριθήκαμε. Γιατί αυτό που έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ακούστε λίγο κάτι. Ναι. Όταν χτίζεις επικοινωνιακά πάνω στην πανδημία, όπως έκανε ο Μητσοτάκης, είναι τουλάχιστον ανήθικο. Εμείς δεν πήγαμε να τα βάλουμε στον Κορβανά, εκεί που δεν ξέρω που θα πάνε τα χρήματα. Θυμάμαι κάτι πυρκαγιές στην Ηλία κτλ. Ναι. Κάτι χρήματα ακόμα τα ψάχνουμε αυτά που πήγανε. Εμείς είπαμε, γιατί έχουμε τη συνείδησή μας έτσι και θέλω να κοιμόμαστε και το βράδυ, κάναμε το αυτονόητο, παιδιά. Ποιο ήταν, χωρίς διαφήμιση, χωρίς την παρακουσή. Δώσαμε τη μισή μας βουλευτική αποζημίωση σε ένα νοσοκομείο το οποίο επίσημα βγήκε με ανακοίνωση. Έχει θέμα. Βέβαια, έχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να τα αποκριθούμε. Κάναμε το αυτονόητο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω το ίδιο ερώτημα, κύριε Χίτα, στον κύριο Βλάχο και να σας ενημερώσω και τους δύο ότι έχουμε 5 λεπτά μέχρι το τέλος, οπότε θα είστε και δύο πολύ σύντομοι. Ξέρω ότι μπορείτε. Μας βγάλατε δύο παράλληλες και μας δεν πληκώνουμε. Τι να κάνω, κύριε Χίτα μου, δεν... ο Σπύρος φταίει. Εγώ φταίω. Ο Σπύρος φταίει, φώναζα εγώ για τον χρόνο, δεν με ακούγανε. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, πάρα πολύ σύντομα, ξέρετε ότι έχει ανοίξει κουβέντα για τους μισθούς των βουλευτών. Έκανε και μία έκκληση ο Πρωθυπουργός. Από το ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν τα λεφτά σε εξοπλισμό στο νοσοκομείο Καστοριάς. Είπαν ότι τον επόμενο μήνα θα δώσουν αλλού. Από την Ελληνική Λύση τα έδωσαν και εκεί οι άνθρωποι πάλι ως ενίσχυση στο νοσοκομείο Καστοριάς. Από το Κίνημα Αλλαγής, τι κάνετε σε ό,τι αφορά αυτό? Έχετε συμφωνήσει, έχετε διαφωνήσει? Δεν έχω παρακολουθήσει. Αυτό που έγινε είναι ότι θεωρούμε καταρχήν ότι ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί επικοινωνιακά και δεν προσπάθησε στην αρχή να λειτουργήσει θεσμικά. Ξέρετε, κάθε φορά που υπήρχε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, η Βουλή θεσμικά αποφάσιζε να συγκεντρώσει κάποια χρήματα και να τα διαθέσει εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και όταν χρειάστηκε να κοπούν οι μισθοί τα δύσκολα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ κληρονόμησε τα μνημόνια από τον κύριο Καραμαλή, τις δύο φορές που μειώθηκαν οι μισθοί των βουλευτών, αυτό έγινε με κοινή απόφαση των κομμάτων. Δεν βγήκε ο κύριος Παπανδρέου τότε και να πει «Είμαι ο γενναιόδωρος, μεγάλος ηγέτης και αποφασίζω και διατάζω». Εμείς λοιπόν τώρα διαθέσαμε
τις ανάγκες εξοπλισμού 5 μονάδων εντατικής θεραπείας στο Υπουργείο Υγείας για να τις μεταφέρει και να τις διαθέσει όπου υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Και καταφέραμε να πείσουμε και τον πρόεδρο της Βουλής να εξοπλιστούν 50 ΜΕΘ με προϋπολογισμό τόσο από τους μισθούς των βουλευτών όσο και από το μπάτζετ της Βουλής. Άρα δική σας πρωτοβουλία ήταν αυτό, δεν ήταν του κυρίου Τασούλα? Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο το καταθέσαμε ως ερώτηση και με επιστολή της η κυρία Γεννηματά το έθεσε στον κύριο Τασούλα, την οποία και αποδέχθηκε. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Προφανώς δεν αναδειχθεί η κυρία Γιάμαλη, γιατί θα συμφωνήσω με τον προαναλύσατε συνάδελφο. Πολλά καλά που γίνονται αυτές τις μέρες από όλο το πολιτικό σύστημα δυστυχώς θάβονται και δεν βγαίνουν στην επικαιρότητα. Υπάρχει θέμα ενημέρωσης πράγματι. Μα εδώ, παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Λέμε ότι αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για αυτό. Πάντα ελέγχει κάποια μέσα. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας τώρα, είναι ασύλληπτο. Δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και ένα Skype που τον έκανε και αντιπολίτευση. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ένα Skype υπήρχε. Εσείς τους λέγατε Βόρεια Κορέα, κύριε Χίτα. Εδώ μιλάμε τώρα και δεν έχει ξαναγίνει. Να πω κάτι στον χώρο που μας απομένει μόνο, θα μου επιτρέψετε. Γιατί μιλάμε για. Εδώ μιλάμε. Είναι μια δραματική κατάσταση για τους Έλληνες χριστιανούς αυτό που ζουν. Όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτές οι υπερβολές, 50 αστυνομικοί να πάνε να συλλάβουν ένα παπά. 20 δευτερόλεπτα. Κατηγορείται για έγκλημα της θείας λειτουργίας και κατηγορείται για το έγκλημα της θείας μετάληψης. Φοβερό. 50 αστυνομικοί να ψάχνουν ένα παπά. Τι έκανε ρε παιδιά αυτός ο παπάς. Έχουμε έναν πολλά βαρύ, τον κύριο Καρδαλιά, κάθε μέρα που βγαίνει με τα μάνικα να τρομοκρατεί τους Έλληνες. Έβαλε να κυνηγάνε τους παπάδες, κλείσαν τα μεγάφωνα, να μην ακούγονται θείες λειτουργίες, μισούν την Ορθοδοξία και διώκουν τους χριστιανούς. Και εγώ ρωτάω το εξής. Την άλλη εβδομάδα που τελειώνει το Πάσχα, που θα έρθουν κάποια μέτρα, 23 Απριλίου ξεκινά το Ραμαζάνι. Θα είναι τόσο αυστηρός και πολλά βαρύς ο κύριος Καρδαλιάς και πρέπει, το τελείο της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης με το Ραμαζάνι που στην Ξάντια ακούν οι μάμιδες και οι ψευδομουφτίδες να καλούν το κόσμο για προσοχή. Όλους τους χώρους λατρείας φυσικά αφορούν οι περιορισμοί, κύριε Χίτα, μέχρι στιγμής. Πάντως όλους. Λοιπόν, 23 του μηνός ξεκινά το Ραμαζάνι. Κρατήστε το. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε, κύριε Χίτα. Εδώ θα είστε, 23. Θα το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, 15 δευτερόλεπτα και σε εσάς για να είμαι δίκαιη. Ένα κλείσιμο, όχι για το Ραμαζάνι. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ενότητας και αυτοπεποίθησης σε όλους όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, αλλά και τη σκέψη μου σε όσους ανθρώπους αυτή την περίοδο έχουν χάσει δικούς τους, νιώθουν φόβο, ανασφάλεια και αγωνιούν για αυτό που έρχεται. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα ελπίδας ότι έχουμε σταθεί ενωμένοι σε γενικές γραμμές και ότι έμειναν πολύ λίγες μέρες μέχρι να ξαναγυρίσουμε στις ζωές μας. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά θα γυρίσουμε πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι και θα βρούμε τον καλό μας σε αυτό για να μην επαναλάβουμε τα λάθη που μας οδήγησαν στην ύφεση του 2010 και μετά. Καλά χρόνια πολλά σε όλους, καλή ανάσταση και να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή τη δοκιμασία. Να είστε καλά, κύριε Χίτα. Καλή ανάσταση και από μένα πραγματικά σε όλους τους Έλληνες. Να ετοιμαζόμαστε για δύσκολες καταστάσεις, για εκλογές. Έχετε να κάνετε εκπομπές, κυρία Γιάμαλη, κύριε Σουρβελίδη, πολλές. Να ξεκουραστούμε και εδώ, κύριε Χίτα. Δεν θα ξεκουραστούμε. Πολύ σύντομα εκλογές θα έχουμε. Λοιπόν, και μη σας πω ότι θα πάει για συγκυβέρνηση δύο μεγάλη. Εδώ είμαστε, θα τα δείτε. Κύριε Βλάχο, κύριε Χίτα, να σας ευχαριστήσω.